Υποτονική μέχρι και αργά το μεσημέρι είναι η κίνηση στα εκλογικά τμήματα, καθώς η προσέλευση των εκλογέων είναι άραιη. Ωστόσο, η διαδικασία της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος είναι πιο εύκολη από την προηγούμενη φορά, καθώς ψηφίζουμε σε μία κάλπη. Ήπιο λοιπόν το κλίμα της διεξαγωγής των επαναληπτικών εκλογών για το Δήμο της ΚΟ και δηλώσεις κατά την προσέλευσή τους να ψηφίσουν έγιναν μόνο από τους δύο επικεφαλείς των δύο παρατάξεων που διεκδικούν την εκλογή τους. Πρώτος στις 11 το πρωί ψήφισε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο επικεφαλής της Δύναμη Αλλαγής ΚΟΣ 2023 Γιώργος Κυρίτσης και στις 12 το μεσημέρι στο Λύκειο στο Ζυπάρι ο επικεφαλής στην Ισχυρικό Θεοδόσης Νικηταράς. Σήμερα ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα, δεύτερος επαναληπτικός κύκλος των εκλογών. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το εκλογικό αποτέλεσμα? Καλά το είπατε ότι είναι επαναληπτικές εκλογές μετά τον πρώτο γύρο. Κατεγράφηκε ό,τι κατεγράφει στον πρώτη Κυριακή και τώρα πλέον οι πολίτες αποφασίζουν αν θα προχωρήσουμε μπροστά ή αν θα ξαναγυρίσουμε στην παρακμή του 11 και του 14. Εάν θα προχωρήσουμε μπροστά με σχέδιο και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν την ΚΟ ή αν θα γυρίσουμε σε περιόδους οι οποίες οδήγησαν τον νησί στην οπισθοδρόμηση και στην καταστροφή, θα έλεγα. Πιστεύω ότι οι πολίτες της ΚΟ έχουν και γνώση, έχουν και τη δύναμη και το βράδυ θα καταμετρήσουμε το τι θέλει ο καθένας και θέλει κάθε μια από εμάς σε αυτό το νησί. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να σας καλημερίσω. Να σας ευχαριστήσω και σήμερα για την παρουσία σας. Βρισκόμαστε ακόμα μία φορά εδώ, στο χωριό μου, στον τόπο μου, για να ασκήσω τα εκλογικά μου δικαιώματα. Χαίρομαι γιατί και σήμερα το κλίμα είναι πολύ ήπιο, αν και διαπιστώνω ότι η προσέλευση και στα τμήματα της ΚΟΠΟ μέχρι τώρα περιηγήθηκα, αλλά και εδώ είναι ελαφρώς μικρότερη. Να ελπίζουμε ότι το απόγευμα θα αυξηθεί η προσέλευση. Να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους τους συνδημότες μας, σε όλους τους συμπολίτες μας, να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση. Σε ό,τι αφορά την δική μας παράταξη, εκτιμώ ότι σήμερα σφραγίζεται η νίκη της πρώτης Κυριακής. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης από την ΚΟΑΚΗ κοινωνία. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης που αφορά στην επόμενη μέρα, στην ανάγκη για ενότητα, για ελπίδα, για προσδοκία, για εξωστρέφεια και προοπτική. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω ερώτηση από τον Γιάννη, αλλά δεν την ακούω και ανησυχώ. Οι σκέψεις σας που είναι επικεντρωμένες σήμερα περισσότερο στο απόψινό αποτέλεσμα ή στην επόμενη μέρα και πόσο δύσκολη θα είναι αυτή με 15 ήδη εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους που είναι μειοψηφία σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο? Η σκέψη μου είναι επικεντρωμένη σε ένα νέο παιδί που δίνει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Και θέλω να προσευχηθεί όλη η ΚΟΑΚΗ κοινωνία να επιστρέψει δίπλα μας γερός και δυνατός. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ πολύ.